πρέπει να μπω στη διαδικασία να τα δημοσιεύσω ή να τα ανακοινώσω σε εσά. Δεν καταλάβατε. Εγώ δεν κατάλαβα. Εσείς δεν καταλάβατε. Δεν καταλάβατε το ερώτημά μου. Ναι, πέστε μου. Εντάξει, το ερώτημά μου ήταν ξεκάθαρο. Και είναι μεταφορά το ερώτημά μου, δεν είναι δικό μου. Ρωτάνε οι ετεροδημότες, λοιπόν, των Αθηνών. Αν ήταν μεταφορά, θα το γράφανε στην εφημερίδα και δεν θα με ευχαριστούσαν. Όχι, θα το γράψουν στην εφημερίδα σε άρθρο, θα ακολουθήσει άρθρο. Ωραία, γιατί μέχρι τώρα το μόνο που κάνουν είναι ευχαριστούν. Έτσι, αν έχουν κάποιο πρόβλημα ή κάποιο είναι δυσαρεστημένο, πιστεύω την επόμενη φορά να είναι δυσαρεστημένοι και να πούνε ο κύριο Σούτε να μην μα ξανακάνει δωρεά, σαν επιχειρηματία τη περιοχή που είναι. Να μην μας κάνει δωρεά, γιατί μας κάνει κακό. Συνεχίζουμε και ένα. Όταν παίρνεις ένα θέμα στο συμβούλιο μέσα και αφήνεις εκ μέσα, δεν είναι σωστό. Έναν άνθρωπο, εγώ είμαι επιχειρηματίας, γιατί προηγουμένως με ευνοίασε και σου απάντησε όμως δεν είναι σωματίσιο. Εσύ πρέπει να ζητήσεις συγγνώμη, εσύ πρέπει να ζητήσεις συγγνώμη από έναν επιχειρηματία που εργάζεται, που προσφέρει στον Ορνόγκο, που στηρίζει τα χωριά, που κάνει δωρεές εκεί που ασχολείται σαν επιχειρηματίας και γι' αυτό τον λόγο της κάνει δωρεές. Είμαι επιχειρηματίας. Όταν πάω σε ένα χωριό, θέλω να βοηθάω τους κατοίκους και τα προβλήματα του χωριού. Είναι κακό αυτό, κύριε Μητρονάτσο. Να το γράψει στην εφημερίδα ότι είναι κακό, κύριε Μητρονάτσο. Όχι, δεν είναι. Ή μήπως πρέπει να κάνω, κύριε Μητρονάτσο, το εξής: να βγαίνω πρώτα στις εφημερίδες στα Τρίκαλα, να το ανακοινώνω για να μαθαίνει ο κόσμος ότι ο Ούτρας έκανε 2.000 αναφορές. Δεν με ενδιαφέρει εμένα. Εμένα ενδιαφέρει για τους κατοίκους. Ευχαριστούμε, κύριε